Από αυτό εδώ το κομμάτι φαίνεται έτσι καθαρά η παραλία, λίγο με το φωτισμό που έχει. Βασικά υπάρχουν φώτα, γιατί υπάρχουν κατημπαράκια παρακάτω, οπότε είναι έτσι πιο εύκολο. Να καθαρτίζεται το φως πάνω στα κύματα. Θα λέει ένα καταπληκτική κάθε εποχή του χρόνου, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε είναι οτιδήποτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα 14 λεπτά μου έχουν μείνει στη φωτογραφική μηχανή. Θα τα τραβήξω εδώ, χωρίς να μιλάω ή να μιλάω που και που. Ειδικό έτσι ανεκτήμητο για μένα. Ήσυχα. Μακάρι να είχα ανακαλύψει νωρίτερα το πάθος μου για την κινηματογράφηση. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχω υλικό και από παλιότερα έτη, τότε που δεν ζούσα, απλά φυτοζωούσα. Τον τελευταίο χρόνο έχω καταφέρει κάποια πράγματα και νιώθω έτσι λίγο περήφανος για αυτό. Βέβαια δεν τα κατάφερα μόνος μου, τα κατάφερα με τη βοήθεια άλλων. Είναι έτσι το γεγονός που ό,τι γνώρισα κάποιους ανθρώπους πολύ έτσι ξεχωριστούς με κάνει έτσι χαρούμενο. Έκανε έτσι να νιώθω και εγώ ότι είμαι κάποιος. Στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας είναι κάποια τυπική ανιβάνια. Βασικά ο καιρός είναι αρκετά ζεστός, αν και τώρα έχει σχετικά ψύχρα. Βέβαια, είτε έχει είτε δεν έχει, δεν νιώθω το πολύ κρύο. Το πρωί που σηκώθηκα είχε 9 βαθμούς, αλλά βγήκα έξω με το κοντομάνικο. Ούτε κρύο του ζέστη. Είμαι ένα ατοματικό μοντέλο ανθρώπου.
Το Σάββατο ήταν ωραίο. Πέρασαμε πολύ ωραία. Χαίρομαι που υπάρχουν έτσι μερικές μέρες που πραγματικά το χαίρομαι όταν βγαίνω έξω και πραγματικά όταν γυρνάω σπίτι νιώθω γεμάτος και σήμερα νιώθω γεμάτος άσχετα αν η μέρα δεν εξελιχθεί όπως ήθελα να εξελιχθεί. Δευτέρα. Είναι δύσκολη η μέρα και τη Δευτέρα. Μακάρι αύριο να είναι καλύτερα. Μακάρι αύριο να είναι καλύτερα. Έχω να έρθω στον Άρεμο από το καλοκαίρι. Όταν απολύθηκα από το στρατό, η πρώτη μου δουλειά ήταν εδώ πέρα. Λίγο παρακάτω στη διαφέδρια την Όστρια. Σε εκείνο το ύψος ήταν τα γραφεία της εταιρείας που δούλευα. Πραγματικά την περιοχή την αγάπησα γιατί είναι κοντά στη θάλασσα. Και αυτό με κάνει πολύ έτσι ευτυχισμένο. Συν το γεγονός ότι η δουλειά μου ήταν η πρώτη μου δουλειά, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και η αλήθεια είναι ότι μου λείπει η πρώτη μου δουλειά. Δεν ήταν τόσο αγχωμένη όσο είναι αυτή η δουλειά που έχω τώρα, ούτε τόσο θλιβερή όσο οι δύο προηγούμενες. Ήταν μοναδική. Μακάρι τα πράγματα να ήταν καλύτερα και να μην χρειάζονταν να κλείσει η επιχείρηση και να δουλεύαμε ακόμα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν θα γινόμουν βέβαια καλός λογιστής όντας δουλεύοντας εκεί πέρα, αλλά αν μη τι άλλο και μόνο το γεγονός ότι είχες ανθρώπους να σε ακούνε. Είχες ανθρώπους που πραγματικά σε βοηθούσαν κατά κάποιο τρόπο και ήταν πολύ ωραία. Ήταν μια από τις καλές εμπειρίες που είχα στη ζωή μου, η πρώτη μου δουλειά. Και όταν έπιασα δουλειά ήμουνα 22 χρονών, ήμουνα παιδάκι, τώρα είμαι 32. Πέρασαν 10 χρόνια. Δεν ξέρω αν έχω κάνει τίποτα σημαντικό ή τίποτα αξιόλογο στη ζωή μου. Κάτι που να αξίζει να με θυμούνται. Μερικές φορές νιώθω ότι τα χρόνια περνάνε και δεν κάνουμε τίποτα, μένουμε στάσιμοι. Ακόμα και τα ταξίδια που έχω κάνει, μερικές φορές νιώθω ότι δεν με καλύπτουν. Οι γνωριμίες που έχω κάνει δεν με καλύπτουν.
waves, κύματα. Υπάρχει ένα συγκρότημα ελληνικό heavy metal το οποίο ξεφεύγει από τα στενά όρια του όρου heavy metal, είναι λίγο πιο κοντά στο ηλεκτρονικό είδος μουσικής, αλλά υπάρχει το heavy metal στοιχείο. Ο λόγος είναι για τους Doll Amad, δεν ξέρω αν τους ξέρετε. Έχουν βγάλει δύο CD, τουλάχιστον ξέρω ότι έχουν βγάλει, δεν ξέρω αν έχουν βγάλει παραπάνω. Το ένα από τα δύο CD ονομάζονταν Ocean Dynamics και ουσιαστικά ήταν αφιερωμένο όλο το άλμπουμ στη θάλασσα. Πραγματικά αν δεν το έχετε ακούσει να το ακούσετε, γιατί εκτός του γεγονότος ότι θα διευρύνει το μυαλό σας, θα αγαπήσετε και εσείς τη θάλασσα. Υπάρχει μια τετραλογία κομμάτιων που λέγεται Θάλασσα Dominion και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Liquid Desert, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Πρέπει να τους ακούσετε, κυριολεκτικά πρέπει να τους ακούσετε. Δευτέρα. Υπάρχουν άλλες 5 μέρες μέχρι το Σαββατοκύριακο και το Σάββατο είμαστε καλεσμένοι να πάμε να κάνουμε την έξοδο του γραφείου. Είμαι συγκίνητος φέτος να πάω, αλλά πρέπει να δώσω το παρόν. Είναι πολλά πράγματα που τα νιώθω. Νιώθω ότι είναι fake. Μακάρι να υπήρχε έτσι περισσότερη αλήθεια και να είχαν όλοι τα κότσια να μιλάνε και λίγο έξω από τα δόντια και όχι να λένε ότι ό,τι με ενοχλείς το λέω, αλλά δεν σου λέω τίποτα. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Έχω τους λόγους μου. Δεν έχει μείνει πολύς χρόνος ελεύθερος στη φωτογραφική μου μηχανή. 40 δευτερόλεπτα το πολύ διαθέσιμα. Οπότε καληνυχτώ και ευχαριστώ προκαταβολικά σε όσους μπουν το κόπο και δουν το βιντεάκι μου. Είναι έτσι μια κατάσταση ψυχής και θα ακολουθήσουν και πολλές ακόμα. Καληνύχτα.